κάμερα έχει κατακλειστεί από μέλισσες. Την έχω τοποθετήσει στο σημείο που οι μέλισσες έχουν κάνει γέφυρα για να περάσουν μέσα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή είμαι απίστευτα χαρούμενος. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο χαρούμενος. Ήρθα επιτέλους στα μελισσάκια και μπορώ να σας τραβήξω βιντεάκι με υπέροχες μελισσούλες. Να ξέρετε, παιδιά, έχουμε πολλές ημέρες να δείξουμε πλάνα από αυτόν τον μαγικό κόσμο που συμβαίνει μέσα στις κυρίθρες, δηλαδή μέσα σε αυτά τα κουτάκια που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Χωρίς πολλά πολλά, φύγαμε! Φύγαμε! Οπ, παιδιά, βρίσκομαι δίπλα από χίλιες μέλισσες αυτή τη στιγμή. Πάμε να σας δείξω πώς τις πιάνω. Εδώ είναι το χέρι μου και εδώ είναι μελισσούλες. Και πάμε να διαλέξουμε τώρα μία μελισσούλα για να την πιάσουμε. Α, μπέμπα μπλόμ του, κύθι μπλόμ. Α, μπέμπα μπλόμ του, κύθι μπλόμ. Μπλιμ μπλόμ, αυτήν. Νάτι. Αυτή εδώ είναι η μελισσούλα που έπιασα, παιδιά. Το μυστικό για να πιάσεις μία μέλισσα είναι να την τσακώσεις από το φτερό. Αν την πιάσεις από το φτερό, δεν έχει την ευληγησία να γυρίσει για να σε τσιμπήσει. Όμως, άμα παρατηρήσετε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να με τσιμπήσει ακόμα και αν την αφήσω. Δείτε τώρα ότι την άφησα και απλά πέταξε και έφυγε. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να πιάσω και άλλες μέλισσες. Να, δείτε. Μόλις τώρα έπιασα μία δεύτερη μέλισσα. Αυτήν την έπιασα πάλι από τα φτερά. Και άμα δείτε, αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να απελευθερωθεί. Με τα ποδαράκια της, στην πραγματικότητα προσπαθεί να πιαστεί για να μπορέσει να γυρίσει ανάποδα. Αυτή τη στιγμή αξίζει να σας πω ότι τη μελισσούλα δεν την ταλαιπωρούμε. Και δείτε ότι ακόμα και αν τη βάλω στο χέρι μου, δεν θα με τσιμπήσει. Νάτι. Αυτή τη στιγμή την άφησα και θα περπατήσει στο χέρι μου και θα γυρίσει πίσω στο μελίσι της. Θα τη βάλω πίσω. Έλα μελισσούλα μου, έλα αγαπούλα μου, πήγαινε πίσω στο μελισσάκι σου. Όπως βλέπετε, παιδιά, η μελισσούλα όχι μόνο δεν μας τσίμπησε, αλλά γύρισε πίσω στο μελίσι της κανονικά. Μπορώ να σας το κάνω πάρα πολλές φορές αυτό το συγκεκριμένο, για να δείτε ότι οι μελισσούλες είναι πάρα πολύ καλές. Να, έπιασα κι άλλη μελισσούλα. Και αυτή ακριβώς το ίδιο, παιδιά. Δείτε ότι μόλις τη βάλω στο χέρι μου θα προσπαθήσει να φύγει. Δεν έχει λόγο να με τσιμπήσει, παιδιά. Έτσι όπως έκατσα τώρα, παιδιά, μου αρέσει απίστευτα πολύ. Δίπλα ακριβώς από το πρόσωπό μου, όπως το παρατηρήσετε, βρίσκονται περίπου 2.000 μέλισσες. Καταλαβαίνετε ότι με ένα μικρό λάθος, με ένα μικρό ατύχημα που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή, μπορεί να χάσω την ζωή μου. Αν για παράδειγμα 200 μέλισσες με τσιμπήσουν πάνω στο κεφάλι, είναι πάρα πολύ εύκολο ένας άνθρωπος να πάθει αναφυλακτικό σοκ, αλλεργικό σοκ ή κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια. Παρόλα αυτά, όπως βλέπετε, οι μελισσούλες με αναγνωρίζουν και δεν έρχεται να με τσιμπήσει ούτε μία. Ούτε μία από τις 2.000 μέλισσες. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος τους είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αυτή η κυρίθρα που έχω δίπλα μου και θέλω να σας δείξω λίγο από πιο κοντά, είναι κυρίθρα η οποία έχει κυρίως γόνο. Αν πλησιάσουμε πολύ κοντά, μπορούμε να δούμε ότι οι μελισσούλες κάνουν τις δουλίτσες τους χωρίς να τις νοιάζει το τι κάνω εγώ δίπλα τους. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το πλαίσιο είναι γόνος, δηλαδή οι μέλισσες έχουν τα μωράκια τους εδώ πέρα, τα οποία μεγαλώνουν και στη συνέχεια θα μεταμορφωθούν σε ενήλικες μέλισσες. Μόλις έπιασα άλλη μία μελισσούλα από την κυρίθρα, παιδιά, και όπως βλέπετε προσπαθεί να απελευθερωθεί και δεν έχει καμία πρόθεση να τσιμπήσει εμένα. Μόλις την έχω στο δάχτυλό μου τώρα, περπατάει, την άφησα και πάλι συμβαίνει το ίδιο και άλλη μία φορά. Δηλαδή η μελισσούλα προσπαθεί να φύγει και όχι να με τσιμπήσει. Ο κόσμος της μέλισσας μας εκπλήσει για άλλη μια φορά, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι το πιο περίεργο δεν το έχετε δει ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι θα σας δείξω κάτι απίστευτο στη συνέχεια. Μερικές φορές, παιδιά, δεν χορταίνω να κοιτάζω τις κυρίθρες του μελισσιού και να παρατηρώ τις μελισσούλες το πώς δουλεύουν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εσείς τι κάνουν αυτή τη στιγμή, αλλά οι μελισσούλες, οι μικρές μελισσούλες, συνεχώς εργάζονται ακατάπαυστα. Νέες και μικρές μελισσούλες οι οποίες θα γεννηθούν στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, φοράω και τη στολή, τα γάντια και η μάσκα του μελισσοκόμου είναι η τέλεια προστασία για να μην μπορεί να μας τσιμπήσει καμία μέλισσα ακόμα και σε περίπτωση
που συμβεί κάτι περίεργο. Τώρα θέλω να βρω μια κυρίθρα που να έχει επάνω την βασίλισσα, έτσι ώστε να τεστάρουμε και να δούμε αν πραγματικά τσιμπάει όταν βρεθεί σε κίνδυνο. Παιδιά, έφτασε μια μαγική στιγμή. Εδώ είναι η βασίλισσα, άμα τη δείτε κρύβεται σε ακριβώς αυτό το σημείο, αυτή με την μεγάλη κοιλιά. Και εδώ είναι τα χέρια μου που θα την πιάσω. Θα πιάσω τη βασίλισσα και θα δούμε αν τσιμπάει. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο χώρο για να την πιάσουμε. Όχι, μας κατάλαβε. Μας κατάλαβε και αρχίζει να τρέχει. Παιδιά, έπιασα τη βασίλισσα και δείτε ότι οι άλλες μέλισσες ήρθαν κατευθείαν επάνω στο χέρι μου για να την προστατέψουμε. Αξίζει να σας πω ότι αν την πλησιάσω λίγο περισσότερο, θα έρθουν και άλλες μέλισσες για να την υποστηρίξουν. Αυτή τη στιγμή οι μέλισσες δεν κατάλαβαν ότι την έχω πάρει και θέλω να δούμε αν πονάει το τσίπημά της και αν τσιμπάει καταρχήν. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα. Όταν λείψει η βασίλισσα από το μελίσι, το μελίσι αναστατώνεται απίστευτα γρήγορα. Και τώρα θέλω να δούμε αν το τσίπημα της βασίλισσας είναι δυνατό και πόσο πολύ πονάει. Πάμε να το τσεκάρουμε. Εδώ έχουμε την βασίλισσα και εδώ έχω το δάχτυλό μου. Θέλω να δω αν τσιμπάει. Παιδιά, η βασίλισσα δεν τσιμπάει για κανένα λόγο. Προσπαθώ να βάλω το χέρι μου εδώ και δεν τσιμπάει. Της πιέζω την κοιλιά και δεν με τσιμπάει. Γιατί η βασίλισσα, παιδιά, δεν θυσιάζει την ζωή της και δεν ρισκάρει τη ζωή της για κανένα λόγο. Μόλις την άφησα στο μελισσάκι της, νάτι, παιδιά, εδώ είναι η βασίλισσά μας. Και κατευθείαν οι μέλισσες θα την περιτριγυρίσουν ούτως ώστε να την προστατεύσουν. Έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Κάποιοι με έχετε ρωτήσει πώς μπορούμε να βγάλουμε τις μέλισσες από μια κυρίθρα και να πάρουμε το μέλι. Ή να σας δείξω κάτι που έχει επάνω, όπως για παράδειγμα ο γόνος, η γύρι, το μέλι κλπ. Θέλω να σας δείξω ότι το να αφαιρέσουμε τις μέλισσες είναι πραγματικά πανεύκολο και ο τρόπος γίνεται ως εξής. Μαγικά πράγματα βλέπουμε. Το πρώτο βήμα, παιδιά, είναι να πάρουμε την κυρίθρα με τις μέλισσες. Με ένα ελαφρύ κάπνισμα, όπως αυτό που σας δείχνω τώρα, μπορούμε να κάνουμε τις μέλισσες πάρα πολύ ήρεμες, δηλαδή να μπορέσουν να πέσουν από την κυρίθρα χωρίς να υπάρξει κίνδυνος να επιτεθούν. Στη συνέχεια, καλά μου παιδιά, πλησιάζουμε στην είσοδο του μελισσιού. Εδώ είναι που οι μέλισσες μπαίνουν, βγαίνουν. Θα κάνω ένα ελαφρύ τίναγμα και όλες οι μέλισσες θα πέσουν χάμω. Στην συνέχεια, παιδιά, όλες οι μέλισσες, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχω απομακρυνθεί ελάχιστα από το μελίσι, οι μέλισσες σιγά σιγά μπαίνουν όλες μέσα με συντονισμένο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε σχεδόν θολά, γιατί η κάμερα έχει κατακλειστεί από μέλισσες. Την έχω τοποθετήσει στο σημείο που οι μέλισσες έχουν κάνει γέφυρα για να περάσουν μέσα. Νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή λήψη αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν το βιντεάκι που ήθελα να σας κάνω για σήμερα. Καλά μου παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Να ξέρετε ότι θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα βίντεο που έχω σκοπό να σας κάνω. Γι' αυτό κάνετε εγγραφή όσοι θέλετε να παρακολουθείτε και τα επόμενα βιντεάκια που θα ανεβάσουμε. Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Share με τους φίλους σας αν θέλουν να δουν και αυτοί απίστευτα πράγματα από τα μελισσάκια. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.